του επιτελού και λογοκριμένου αριστερήματο επιστημονική φαντασία στην ασημένια σφαίρα, ενώ στην ανάγκη να γυρίσει τα κομμάτια που του έλειπαν. Προσπαθώντα να βρει το κατάλληλο σκηνικό για την ταινία του και ψάχνοντα πάντα για μια επίγεια κόλαση, έψαξε για το γαλατικό χωριό του σύγχρονου κόσμου. Η Κούβα πια είχε ανοίξει τα σύνορά τη και μοιάζει με οποιαδήποτε κεντροευρωπαϊκή χώρα. Ακόμα και η Βόρεια Κορέα είχε γίνει καπιταλιστή και κύρια εκπρόσωπο τη εξαγωγή τοπογραφικού υλικού ανά τον κόσμο. Το μάτι του χάρτη επίση στην Ελλάδα, αποκλεισμένα από την υπόλοιπη χώρα πια και με ένα μεγάλο τείχο στα εξάρχεια των Αθηνών, είχαν μετατραπεί σε ένα όργιο φρίκη και βία. Ο Ζουλάφσκι προμηθεύτηκε λοιπόν μια μικρή κάμερα και πουλώντα τα δικαιώματα από την ταινία του δαιμονισμένη γυναίκα, ως αντίτομο για το πολυπόθητο ειστήριο στη μαφία του Κολονακίου, κατάφερε να περάσει μέσα στη ζώνη, χωρίς διαβατήριο, χωρίς στοιχεία, χωρίς λεφτά, χωρίς επιστροφή. Ο Ζουλάφσκι κατηγόρησε την οδό Άσιμο, μπαίνοντα στην εμπορική πτέρυγα των Εξαρχείων. Γύρω από το μέρος που δολοφονήθηκε κάποτε ένας νεαρός μαθητής, υπήρχαν πια καφετέρειες με το όνομα του παιδιού, μικρά μαγαζιά από αγόρες κονκάρετς με το πρόσωπό του, καθώς και διάφοροι μικροπατεώνες που στα κλεφτά σου λέγανε ότι έχουν τους κάλικες που βρέθηκαν τη νύχτα της δολοφονίας στο έδαφος. Ο Ζουλάφσκι ρώτησε ένα περαστικό με ποιο πρέπει να μιλήσει για να πάρει την άδεια να κυκματογραφήσει στον δρόμο. Ο περαστικός του είπε: όλα τα ελέγχουν οι άνθρωποι. Πρέπει να μιλήσει μαζί τους. Πώς θα τους βρω, απάντησε ο Ζουλάφσκι. Ρώτα ποιον τρεπημένο βρεις και θα σου οδηγήσει αυτούς. Ο Ζουλάφσκι κατέβηκε στη συμβολή των οδών Τσιρόνη και Γόγου, εκεί που αγοράζει την πρέζα στα Εξάρχεια. Λόγω εμπάργου, βέβαια, η ηρωίνη είχε σταματήσει να κυκλοφορεί στον δρόμο, ανταυτού είτε επιμένει πλάσανα στον κόσμο αναβολικά, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν μόνο σφίχτες, είτε σφίχο όπως τους έλεγαν. Ο Ζουλάφσκι απέδωσε έναν τρυπημένο του γνωστό κατοστάρικο, αυτός τον οδήγησε στους άνθρωπους. Μέσα στην πλατεία Εξαρχείων κούνησε το ένα μπουτάκι από το μαύρο άγαμα με τα αγγελάκια και ξαφνικά ένα μυστικό πέρασμα εμφανίστηκε κάτω από το έδαφος. Ο τρυπημένος πέρασε μια κούλα στο πρόσωπο του Ζουλάφσκι και τον οδήγησε μέσα στα σκοτεινά υπόγεια μονοπάτια. Άκουσε μια φωνή να του λέει: μάθαμε ότι θέλεις να κάνεις τη νέα μέσα στα Εξάρχεια. Ναι, απάντησε αυτός. Κάτι σαν τον Δράκουλα των Εξαρχείων του Ζερβού, δεν τον έχω δει, απάντησε ο Ζουλάφσκι εντυπωσιάζοντας με την ειλικρίνειά του. Καλό είναι. Αριστούργημα, παίζει και ο Πανούσης. Α, έκανε με έκπληξη ο Ζουλάφσκι, θέλοντας να δείξει ότι γνωρίζει. Να ξέρετε, κύριε Ζουλάφσκι, ότι το σενάριο καθώς και το υλικό που θα τραβήξετε θα περάσει από επιτροπή για να πάρει την έγκρισή μας. Ακόμα και εδώ, σκέφτηκε ο καημένος Αντρέη, ακόμα και στο τέλος του κόσμου υπάρχουν επιτροπές λογοκρισίας. Έφυγε απογοητευμένος και πέρασε τη νύχτα του σε αποτέλεσμα Εξάρχεια, ίδιο και παράλληλα αυτό από πριν το εμπάργκο. Άφησε ένα σημείο μας στο τραπεζάκι που έλεγε: υπηρετώντας την τρέλα, υπηρετές την ελευθερία του λόγου. I'm shy, 'cause I got nothing to say.